Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στη συνάντηση του Προέδρου με τον Αρχιεπίσκοπο, Μάριε. Ναι, στο επίκεντρο βρέθηκε το ζήτημα του Λίδρα Παλάς, μια ευεπίφορος περίπτωση. Θυμίζουμε, το ξενοδοχείο ανήκει στην Αρχιεπισκοπή. Από το 1964 βρίσκεται υπό την κατοχή εντός εισαγωγικών των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο επίκεντρο των γεγονότων που σημάδευσαν τη σύγχρονη ιστορία του τόπου από το 1964 μέχρι και σήμερα. Η Αρχιεπισκοπή λοιπόν ζητεί, όπως το συγκεκριμένο εμβληματικό κτίριο, επιστραφή στην δικαιοδοσία της ως νόμιμος δικαιούχος και ιδιοκτήτης. Συζητήθηκε αυτό το ζήτημα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, με συγχωρείτε, σημείωσε και υπογράμμισε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψει αυτό το ζήτημα, αυτό το κτίριο, στην κατοχή της Αρχιεπισκοπής. Δεν πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δίνουμε συνεχώς όπλα στην κατοχή. Θυμίζουμε ότι στην συγκεκριμένη περιοχή, μόλις στο πρόσφατο παρελθόν, παραδίπλα στο γήπεδο της Τσετίνγκαλια, είχαμε νέες προκλήσεις από το κατοχικό καθεστώς, με τα όσα έγιναν σε σχέση με την αναβάθμιση του γηπέδου και την χρήση του. Αντιλαμβανόμαστε όλη την σημασία που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να επιστρέψει στον νόμιμο ιδιοκτήτη του το κτίριο, το ξενοδοχείο του Λίδρα Πάλας, και προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να εργάζεται ο Ιεράς Σύνοδος με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο, και ήταν κάτι το οποίο ζήτησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να δρομολογηθούν κινήσεις και δράσεις ούτως ώστε το κτίριο να επιστρέψει πίσω στην κατοχή της Εκκλησίας. Να δούμε την δήλωση. Κατά περιόδους η Αρχιεπισκοπή, ως ο κύριος μέτοχος του Λίδρα Πάλας, έχει συναντήσεις με τον εκάστοτε πρόεδρο. Είναι 50 χρόνια τώρα κατοχής, δημιουργούνται πολλά προβλήματα για το ξενοδοχείο, γι' αυτό και ζητήσαμε να έχουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να εξετάσουμε αυτά τα θέματα. Βρήκαμε πλήρη κατανόηση, θα εξεταστούν τα θέματα και θα ενημερωθούμε στην κατάλληλη στιγμή. Θα επιστρέψει πίσω στην κατοχή και στη διαχείριση της Αρχιεπισκοπής αυτό το εμβληματικό κτίριο? Είναι μέσα στα θέματα τα οποία εξετάσαμε και τα οποία θα εξεταστούν και από το Προεδρικό και με τα Ηνωμένα Έθνη. Αν τα Ηνωμένα Έθνη παραμείνουν εκεί, θα παραμείνουν εκεί. Είναι διάφορα τα επίπεδα τα οποία εξετάζει η Εκκλησία. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και τα εθνικά, είναι και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συγκρίνονται με τους ίδιους όρους. Και έχουμε και περιουσίες κατεχόμενες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα χαρίζονται στην κατοχή.